Ηρακλείου δεν μπορούσε να περιμένει μέχρι το τέλος του έτους και δεν θα μπορούσε να περιμένει, όπως ακούστηκε από φωνές της αντιπολίτευσης, 2, 3 και 4 χρόνια και να σέρνεται περιμένοντας να έρθουν κάποιες καλύτερες μέρες για τις οποίες κανείς δεν έχει ιονούς ή βεβαιότητα. Εμείς δεν είμαστε ιονοσκόποι, είμαστε ρεαλιστές. Θέλουμε τώρα να ξεκαθαρίσει το τοπίο και αυτό είναι απόλυτη ανάγκη και θα έπρεπε να το γνωρίζει κάθε ένας από αυτούς που κάθονται στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ισοσκελισμένος προϋπολογισμός είναι ανάγκη να υπάρξει τώρα, αλλιώς ο Δήμος δεν μπορεί να λειτουργήσει. Εμείς, πέρα από την εξασφάλιση της λειτουργίας του Δήμου, δίνουμε και μία προοπτική για την ανάπτυξή του, έτσι ώστε να υπηρετήσουμε το πρόγραμμα για το οποίο μας ψήφισαν οι δημότες και βεβαίως ένα πρόγραμμα το οποίο είναι για το καλό όλου του Δήμου, ανεξάρτητα από το τι ψήφισε ο καθένας. Εμείς απευθυνόμαστε στους δημότες απευθείας και ταυτόχρονα λειτουργούμε απόλυτα θεσμικά. Λειτουργήσαμε γρήγορα, λειτουργήσαμε αποφασιστικά. Ναι, αυτό ξαφνιάζει κάποιους, τους ευνηδιάζει. Θα προτιμούσαν να κινηθούμε με πολύ αργότερους ρυθμούς, να περιμένουμε να δούμε τι θα φέρουν οι εξελίξεις. Όχι, εμείς δρομολογούμε τις εξελίξεις. Εμείς έχουμε την ευθύνη και αυτό το αναλαμβάνουμε πλήρως. Δήμαρχε, και σχετικά με το ότι ακούστηκε ότι χρησιμοποιείτε το δάνειο ως μαξιλαράκι, τι έχετε να απαντήσετε? Κοιτάξτε, πολλά μπορούν να ακουστούν για μαξιλαράκι, για πάπλωμα κλπ. Θα σας έλεγα ότι εμείς δεν είμαστε στο κρεβάτι όμως. Είμαστε όρθιοι και θα κρατήσουμε τον Δήμο όρθιο. Όλα τα υπόλοιπα είναι κενές περιεχομένου μεταφορές. Ευχαριστώ.